σκέψεις και δουλειά. Μου κλέβουν κάτι απ' τη χαρά. Είναι πληγή να σ' αγαπώ όταν μου είσαι μακριά. Και λέω αν είσαι εσύ, εγώ απαντώ. Δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω και μη με ξυπνάτε τώρα. Κοίτα λίγο. Κοιτάξτε εμείς σήμερα με ποιον είμαστε εδώ. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Είστε καλά? Δημήτρη, τα παιδιά είναι καλά? Ναι, και βέβαια είναι καλά. Τι νέα, πώς είμαστε? Καλά. Σήμερα έχουμε πολλά να δείξουμε στην εκπομπή μας. Όλα εντάξει? Εντάξει. Όλα καλά, όλα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνουμε βολτίτσες, τώρα ανοίγουν και οι μέρες. Θα ανοίξουν έτσι, θα βγει ο ήλιος και θα βγαίνουμε βολτίτσα. Ναι. Κανένα άλλο νέο, πώς? Τι ομάδα είμαστε? Ολυμπιακό. Ολυμπιακός? Α, τώρα εδώ λίγο θα διαφωνήσουμε. Άμα γίνω εγώ ΑΕΚ, θα έρθεις μαζί μου? Θα έρθει μαζί μου! Θα έρθει μαζί μου άμα γίνω ΑΕΚ. Εμείς να προχωρήσουμε να δούμε κάτι. Ο Γιώργος. Ο Δημητράκης μας, τι κάνουμε? Καλά είμαστε? Εδώ. Ο Δημήτρης έρχεται για πρώτη φορά τώρα αυτή τη στιγμή. Έχει τρελαθεί, έχει πάθει. Σου λέει τι γίνεται εδώ με τα σκηνικά. Εν τω μεταξύ υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά δεξιά και αριστερά αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, μας βλέπουν όλοι οι φίλοι. Του αρέσει πάρα πολύ το έργο «Οι συγκάτοικοι με το ζόρι». Είναι μια γιαγιά η οποία μένει μόνη της σε ένα σπίτι και ξαφνικά έρχονται κάποιοι και γίνεται χαμός. Και το αρέσει πάρα πολύ το Δημήτρη αυτό. Στέλνει τους χαιρετισμούς, Δημήτρη, στη μαμά, στον μπαμπά. Στην Πόπη τώρα ένα φυλάκι θέλω να δω. Έτσι, μπράβο. Και σε... Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν χάνει. Το μάγολο το στρώνει πάντοτε στην Πόπη. Λοιπόν, εμείς να στείλουμε και στο θείο χαιρετισμούς. Στο θείο, πες γεια σου θείο. Πες γεια σου θείο. Γεια σου θείο, φυλάκι στο θείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Δημήτρη, το πρόγραμμά μας που έχουμε πολλά να δείξουμε. Πολλά, εντάξει, πάρα πολλά. Πολύ ωραία, πάμε. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to... Γεια σας, με λένε Βάνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζώνη ασφαλείας, όπου είναι ο φύλακας άγγελός μας στο αυτοκίνητο. Τι είναι το πρώτο που ακούμε μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο? Βάλε τη ζώνη σου. Μα τι έχουν πάθει πια όλοι με αυτή τη ζώνη? Μπορεί να μας φαίνεται βαρετό να πρέπει να βάζουμε τη ζώνη μας, ακόμη και για την πιο μικρή απόσταση που διανύουμε με το αυτοκίνητο. Παραδείγματος χάρη, από το σπίτι στον κτηνίατρο που βρίσκεται μόλις 2 δρόμους και μια γωνία παρακάτω. Αν όμως διαβάσετε πιο κάτω, θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν αρκετοί πολύ σοβαροί λόγοι για να βάζουμε πάντα τη ζώνη μας. Είναι γνωστό πως σε περίπτωση δυστυχήματος η ζώνη μας κρατά στην θέση μας, έτσι ώστε να μην πετάσουμε από εκεί οπουδήποτε αλλού και να πληγωθούμε. Παράλληλα, οι Ιάπωνες ερευνητές απέδειξαν σε μελέτη τους πως οι επιβάτες των προσινών θέσεων, οδηγός και συνοδηγός, ακόμη και αν φορούν οι ίδιοι τη ζώνη τους, έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, εάν οι επιβάτες των πίσω θέσεων δεν φορούν τη δική τους ζώνη. Πώς γίνεται αυτό? Εάν ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα 30 χιλιόμετρων την ώρα πρέπει να σταματήσει ξαφνικά σε περίπτωση δυστυχήματος, ένας ενήλικας μέτριου βάρους που βρίσκεται στο πίσω κάθισμα και δεν φορεί τη ζώνη ασφαλείας του, θα πετάξει μπροστά με δύναμη 3,5 τόνων. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και σε περίπτωση δυστυχήματος με χαμηλή ταχύτητα, η δύναμη την οποία θα χτυπήσει ένας επιβάτης του πίσω καθίσματος που δεν φορεί τη ζώνη του πάνω στον οδηγό ή τον συνοδηγό είναι τεράστια. Ισοδύναμη με ένα χτύπημα από ένα αντικείμενο βάρους 3,5 τόνων, δηλαδή 3,500 κιλών. Η μελέτη που έγινε στην Ιαπωνία αφορούσε τα δυστυχήματα που έγιναν στη χώρα, στην οποία η ζώνη ασφαλείας στις πίσω θέσεις δεν είναι υποχρεωτική από το 1995 μέχρι το 1999. Έδειξε πως το 80% των θανάτων και πλήστη σοβαρή τραυματισμή των ατόμων που βρίσκονται σε θέση οδηγού ή συνοδηγού προσινές θέσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν οι επιβάτες των πίσω θέσεων είχαν φορέσει τη ζώνη τους. Τι μαθαίνουμε από τα πιο πάνω? Η ζώνη μπορεί μεν σε κάποιες χώρες να μην είναι υποχρεωτική, αλλά πρέπει να τη φοράμε ανεξάρτητα από το εάν
φοβόμαστε έναν έλεγχο της αστυνομίας και το αντίστοιχο χημικό πρόστιμο ή όχι. Διότι με αυτήν δεν προστατεύουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τα άτομα που κάθονται στις μπροστινές θέσεις. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό εκτός από το να βάζουμε τη ζώνη, να τη βάζουμε και σωστά. Σε κάθε αυτοκίνητο οι ζώνες είναι διαφορετικές. Έχουν όμως όλες την ιδιότητα ρύθμισης. Γι' αυτό φροντίστε να ρυθμίζετε τη ζώνη έτσι που το κάτω μέρος να κάθεται αρκετά σφιχτά στα πόδια και όχι στην κοιλιά σας και το πάνω μέρος να μην καλύπτει το πρόσωπο ή τον λαιμό σας. Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώστε να εφαρμόζει καλά πάνω σας, ζητήστε βοήθεια. Δικαιολογία για να μην βάλετε τη ζώνη σας δεν υπάρχει. Ακόμη και όταν βρίσκεστε σε ξένο αυτοκίνητο ή όταν η απόσταση που πρόκειται να ταξιδέψετε στο αυτοκίνητο είναι πολύ μικρή, πρέπει να βάλετε τη ζώνη ασφαλείας σας, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα τη χρειαστούμε.